πατέρας του επιθετικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας κατηγόρησε τους Έλληνες διασώστες της ΕΜΑΚ για κατασκοπία. Όποιος νομίζει ότι ο σεισμός θα είναι ευκαιρία για να τελειώσει μια και καλή η διαμάχη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, γελιέται. Να τους θυμίσουμε πως τα ίδια έγιναν και το 1999. Και τότε κάποιοι νόμιζαν ότι ήρθε η ώρα για την ειρήνη, αλλά οι Τούρκοι μόλις ξεπέρασαν τα προβλήματα, έδειξαν ξανά το πραγματικό τους πρόσωπο. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός μας από τη διάσκεψη του Μονάχου εχθές, οι Τούρκοι μας απειλούσαν ότι θα έρθουν μία νύχτα ξαφνικά, αλλά τελικώς εμείς πήγαμε νύχτα για να βοηθήσουμε. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορές σε κόκκινες γραμμές για την παραβατικότητα της Τουρκίας και καλό θα είναι να μην χαίρονται οι Τούρκοι πολιτικοί. Τις τελευταίες ημέρες δεν υπάρχει καμία παραβίαση από τουρκικό F-16 στο Αιγαίο, αλλά μόνο από ντρόουν. Για την ακρίβεια, την πρώτη εβδομάδα μετά το σεισμό υπήρχαν συνολικά 104 παραβιάσεις από τουρκικά Bayraktar στο Αιγαίο. Τώρα βέβαια, με το μέγεθος της καταστροφής, θεωρώ πως οι Τούρκοι θα αργήσουν αρκετά να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους, αφού όλοι οι πόροι χρησιμοποιούνται στις πληγήσεις περιοχές. Από καύσιμα μέχρι πλοία, φορτηγά και εννοείται στρατιώτες. Το πόσο οργανωμένος είναι ο στρατός της Τουρκίας πάντως το είδαμε, αφού ακόμη και με φορτηγά για χωματουργικές εργασίες μετέφεραν τους στρατιώτες στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τον Εγκέλαδο.